Λίτσι. Μπαλιά για τον Παπασπύρο. Παράλληλα με το τέρμα η μπαλιά θα φτάσει σε ένα χώρο που κινείται ο Κώστας. Πάρα πολύ καλή απόκρουση. Πρώτη καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Κώστας από πάρα πολύ καλή θέση δοκίμασε ένα πλασάρι τον Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος αντέδρασε σωστά και απέκρουσε ενώ στην αντεπίθεση ο Καρλός. Η ομάδα Μαργαρίτη στο γέμισμα, στον πρώτο δοκάρι. Πέναλτι, πέναλτι θα σφυρίξει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Το μαρκάρισμα του Μίρκου στον Σαραγιώτη. Μαργαρίτης εναντίον ο Κασοτάκη, λίγα μέτρα φόρα. Η μπάλα ψηλά, όμορφη εκτέλεση πέναλτι. Το 1-0 για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ύστερα από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαργαρίτη. Οι Λίου θα πάνε πρώτοι στην μπάλα. Βακρακός τώρα μια μάχη με τον Μίρκο. Θα κερδίσει την μπάλα ο Βακρακός. Θα περάσει και δύο αντιπάλους στη δεύτερη ανατροπή. Δεύτερο πέναλτι. Αυτή τη φορά ο Τσιόλης είναι αυτός που ανέτρεψε τον Βακράκο, ο οποίος άδειασε με τρίπλες δύο αντιπάλους του. Ο Βακράκος κέρδισε το πέναλτι, εκτελεί το πέναλτι, χρήζεται και σκόρερ δυνατά στο κέντρο της εστίας του Κασοτάκη. 2-0 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, ο απόλυτος ευνηδιασμός. Ο Καραβάς πλέον πρέπει να παλέψει πολύ εάν θέλει να καταφέρει να πάρει έστω τον βαθμό της αναμέτρησης. Τσιόλα. Τσιόλας αριστερά στον Μίρκο. Ένα γέμισμα στην περιοχή που κινείται ο Μπιλίβαση. Διαμαρτυρίες, ένα πέσιμο τον γκολ. Μειώνουν οι γηπεδούχοι αμέσως με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον πλέον πολύτιμο παίχτη τους, τον Αθματσίδη, ο οποίος με κοντινή προβολή στο 48 θα μειώσει. Και τώρα πλέον θα παρακολουθήσουμε άλλο παιχνίδι. Μπιλίμπαση. Πάπος. Οι δύο αλλαγές των γηπεδούχων αλλάζουν το μπάλα. Ο Πάπος μες στην περιοχή προσπαθεί να βγάλει μια πλάγια βαλιά. Ντάφλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Σηκώνει για τον Αθματσίδη. Αθματσίδη σε θέση. Τέτα τέτ. 2-2. 2-2. Πολύ γρήγορα βρήκε την ισοφάριση ο Καραβάς. Έχει άλλα 25 λεπτά για να ανατρέψει πλήρως το παιχνίδι ο Ατματσίδης και το δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους. Χτύπησε την πρώτη φορά στο 48 με κοντινή προβολή. Δεύτερο γκολ στο 65 με σούτ μέσα από την περιοχή. Και ΑΟ Καραβά, ΑΟ Πηλίου 2-2. Ανατολική Αττική σε κάποιο σημαντικό λάθος. Μπέσου, Κώστας, Νικολόπουλος μέσα την περιοχή σου, 3-2. Φαινόταν ότι θα γίνει. Ο Νικολόπουλος δέχτηκε την μπάλα στα πλάγια εντός περιοχής. Αυτό σημάδεψε την αντίθετη γωνία του Λαμπρόπουλου. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Καραβάς στο 82 βρίσκει γκολ ανατροπής με τον Νικολόπουλο.